Μία ομάδα έως και 100 μεταναστών από έναν αυτοσχέδιο καταβλισμό προσφύγων κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία μετακινήθηκε στο έδαφος της Πολωνίας και τώρα βρίσκεται κοντά στον αγκαθωτό φράχτη που έχουν στήσει οι Πολωνοί Συνοριοφυλακές. Η Επιτροπή διευκρίνησε ότι πρόκειται για πρόσφυγε, των οποίων η κίνηση κατά μήκο των σύνορων Λευκορωσία-Πολωνία καταγράφηκε από του Λευκορώσου σύνοριοφύλακε την περασμένη Παρασκευή. Γενικά, η κατάσταση στα σύνορα Λευκορωσία-Πολωνία, όπου συνεχίζουν να παραμένουν πρόσφυγε, δεν έχει αλλάξει σημαντικά, δήλωσε εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί το Μίνσκ για ασκόπιμη κλιμάκωση τη κρίση και ζήτησε περισσότερε κυρώσει. Ο πρόεδρο τη Λευκορωσίας Λουκασέγκο, κατηγόρησε για την κατάσταση τη ίδια τη δυτικέ χώρε, καθώ οι ενέργειέ του ήταν αυτέ που όθησαν του ανθρώπου να εγκαταλείψουν τον πόλεμο στι πατρίδε του. Έχουμε προγραμματίσει ασκήσει με του λευκορώσου συναδέλφου μα, το κάνουμε σε συχνή βάση. Εδώ, οι δυτικοί εταίροι μα διεξάγουν ασκήσει σε τακτική και στη βάση, απρογραμμάτιστα διαφορών ειδών. Επιστρέφοντας πάντως στα του μεταναστευτικού ζητήματος, ο Εστονικός στρατός είναι έτοιμος να τοποθετήσει σύρμα μήκους 130 χιλιόμετρων στα σύνορα με τη Ρωσική Ομοσπονδία, προκειμένου να προετοιμαστεί για μια πιθανή υβριδική επίθεση στη χώρα. Τέλος, χθες παραδόθηκαν στον καταβλισμό προσφύγων δεκατών ανθρωπιστικής βοήθειας. Ψωμί, κονσέρβες, κρέατος, ειδης ζαχαροπλαστικής, γάλα, προϊόντα υγιεινής καθώς και ζεστά ρούχα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.